καρδίες των εντάφθα διδασκόντων και διδασκομένων την αλήθεια και το φως σου το αίδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ιδένε και ποιήν το θέλημα. Γνώμια σου, ήκες εξεψευέσει κατ' εναντίον δωρούμενος, έτωσον φυλάτων ελία του σταυρού σου πολίτευμα. Και ξανά προσπάθεια, και αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Σε αυτήν την περίοδο που ανοίγετε μπροστά σας, έχετε τη δυνατότητα να εκδιπλώσετε τα χαρίσματα και τις δυνατότητες και να χρησιμοποιήσετε όλα τα διδακτικά μέσα και τους τρόπους που σας δίνετε για να φτιάξετε το μέλλον σας. Το σχολείσατε στην ομιλία σας. Είναι τα θέματα που μας απασχολούν και απασχολούν νομίζω και όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς της Ελλάδας. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητά παιδιά, τα παιδιά της Δευτέρας και της Τρίτης που έρχονται για άλλη μια χρονιά στο σχολείο και ιδιαιτέρως τα παιδιά της Πρώτης που αλλάξανε βαθμίδα εκπαίδευσης, έρχονται σε ένα καινούριο σχολείο και θα αντιμετωπίσετε, παιδιά, νέες προκλήσεις, θα αποκτήσετε νέες γνώσεις, αλλά και θα αποκτήσετε και νέους φίλους, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, φίλους που ίσως κρατήσουν για μια ζωή. Σε αυτό το ταξίδι δεν θα είστε μόνοι, θα είμαστε κι εμείς δίπλα σας, οι εκπαιδευτικοί, σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζετε, όχι μόνο στα μαθήματα, αλλά και σε προσωπικά σας προβλήματα. Δίπλα θα είμαστε και στους γονείς και θα προσπαθήσουμε και οι δυο μας, εκπαιδευτικοί και γονείς, να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Πριν πω λίγα λόγια ακόμα, θα πρέπει να διαβάσω το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας.